τα κακόσκημενα του παρελθόντος με τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων λόγω γραφειοκρατίας και ανυποληψίας του κράτους γίνονται σταδιακά παρελθόν, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Βασίλης Νανόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας το κούρεμα του χρέους αναπόφευκτο, ενώ όπως σημείωσε αυτό, δεν πάβει να σημαίνει επιλεκτική χρεοκοπία για την Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η γραφειοκρατία και η ανυποληψία του ελληνικού κράτους έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στα όρια της χρεοκοπίας. Επιχειρήσεις πολύ σωστές, οι οποίες επένδυσαν, ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους και είχαν υπολογίσει ότι θα πάρουν την επιδότηση. Έχει ελεγχθεί το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή το έργο που έγινε. Έχουν ελεγχθεί τα τιμολόγια, είναι όλα εντάξει, αλλά επειδή το κράτος δεν έχει χρήματα, δεν πληρώνει το κράτος και κατά συνέπεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση το κομμάτι που αναλογεί στην επιδότηση. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις οφείλουν και περιμένουν να πάρουν χρήματα από το κράτος και τα οποία δεν τα παίρνουν. Αυτό είναι κάτι πολύ κακό, αλλά υπολογίζω ότι στο εξής, επειδή έχει γίνει αντιληπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί είμαι αντιπρόεδρος, όπως ξέρετε, στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων για την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Έχουν αλλάξει διαδικασίες και η εκταμείευση των ποσών θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα και θα περιοριστεί ο κίνδυνος για τους επενδυτές, γι' αυτό και το συνιστώ. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν άλλες οι διαδικασίες και αργούσε να πληρωθεί ο επενδυτής, στο εξής έχουμε προβλέψει και είναι πρόταση και των επιμελητηρίων αυτή να πληρώνεται έγκαιρα. Και γι' αυτό το λόγο συνιστώ να γίνουν επενδύσεις στον τομέα εκείνων και θα πληρωθούν έγκαιρα οι επενδυτές. Όλοι οι επιχειρηματίες λένε όσο γίνεται λιγότερο κράτος να εμπλακείται. Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά ακούγεται όσο γίνεται λιγότερο κράτος και όσο γίνεται λιγότερο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, πολλοί επιχειρηματίες και φορείς προτιμούν να συνεργάζονται απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος με τη γραφειοκρατία, με τις ανακολουθίες, την έλλειψη στελέχωσης και πολλά άλλα προβλήματα που έχει, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και μιλάμε για κράτος, κούρεμα ακούμε μέχρι και τις τάξεις του 60%. Κοιτάξτε να δείτε, το κούρεμα είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να αποπληρώσει ένα τόσο μεγάλο χρέος που σωρεύτηκε για πολλές δεκαετίες. Αν δεν κουρευτεί το χρέος, δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθεί. Αν κουρευτεί το χρέος, και αυτό πρέπει να γίνει στο ποσοστό που είναι, προβλέπεται 50-60%, θα μπορούμε να πούμε ότι θα ξεκινήσει μετά μια προσπάθεια σιγά-σιγά για ανάπτυξη. Βεβαίως, αυτό σημαίνει επιλεκτική χρεοκοπία. Όσο και αν αλλάζουν οι όροι που λένε ότι αυτό θα είναι χρηματοδότηση Α, Β κλπ. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι επιλεκτική χρεοκοπία. Αλλά αφού είναι αδύνατο να την αποφύγουμε, καλό είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό. Και αυτό είναι και αυτό που λέω και εγώ όταν μιλώ με εκπροσώπους από τη διοίκηση και την κυβέρνηση. Το λένε και όλα τα επιμελητήρια. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώσουμε και να ξέρουμε μια και έξω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το να προσπαθούμε κάθε δύο μήνες να έχουμε καινούργια μέτρα. Να δούμε μια καινούργια πολιτική, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για την αγορά. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, γιατί η πολιτική είναι αδιέξοδη και είναι και άδικη. Είναι αδιέξοδη γιατί κανένας από τους στόχους που έχουν τεθεί δεν υλοποιήθηκε, δεν επιτεύχθηκε. Και πρέπει να αλλάζουμε κάθε λίγο μέτρα. Και είναι και άδικη, γιατί δεν μπορεί να πληρώνουν πάντα οι ίδιοι. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας χαμηλόμισθος δημόσιος υπάλληλος. Ένας υπάλληλος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ευρώ. Ένας συνταξιούχος που παίρνει 800 και 1.000 ευρώ. Δεν μπορεί αυτός να μειώνεται ο μισθός του και να πληρώνει εκείνος. Και να επιτρέπεται ακόμα η σπατάλη στο δημόσιο και η φοροδιαφυγή. Όπως ξέρετε, η σπατάλη στο δημόσιο, και δεν αναφέρομαι μόνο στους μισθούς, αυξήθηκε στη χρονιά που ήδη διανύουμε. Αυτό δείχνει την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Και είναι και η αδικία. Θα πρέπει να πληρώνουν όλοι ανάλογα με τις δυνάμεις τους και αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν ένας επιχειρηματίας με εισόδημα ετήσιο πάνω από 5.000 ευρώ να πληρώνει φόρους. Δηλαδή κάποιος που παίρνει 400 ευρώ το μήνα θα πρέπει να πληρώνει φόρους και να πληρώνει και πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώνει πολύ ακριβά τα προϊόντα. Πρόσφατα ήμουν στη Γερμανία. Στη Γερμανία ξέρετε ότι η βενζίνη στοιχίζει 1,4 ευρώ το λίτρο. Στην Ελλάδα 1,6-1,7. Γιατί? Να πληρώσουν, αν θέλετε, οι μισθωτοί, να μειωθεί το εισόδημα των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μειωθεί και ο φόρος, να πληρώνουμε λιγότερους φόρους, να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ, στα δημοτικά τέλη, στον ΟΤΕ και με χαμηλότερες τιμές.
Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον να πληρώνουμε συνεχώς καινούριους φόρους, καινούριες επιβαρύνσεις, κεφαλικό φόρο, φόρο στα ακίνητα τα οποία είναι ακατοίκητα και οι τιμές να είναι ψηλά και να αυξάνονται οι επιβαρύνσεις και ό,τι πληρώνει κανείς στο κράτος. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό, πρέπει να αλλάξει άμεσα.